Τελείωσε, τελείωσε, εντάξει τώρα. Βιλιός, βιλιός! Βουλά, πού πάνε με ένα κράτα. Να φέρει ο ψηλός αν είναι. Πάμε μπροστά. Το έχει. Με την απέκρουση έχεις, πάμε! Την απέκρουση πάμε! Εξακολουθεί να παραμένει και πριν μερικά δευτερόλεπτα η ομάδα του Ταμινέκου έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία όταν έγινε μια σέντρα από τον Σταμέλο και μια κεφαλιά του Τσάγκου που Σωτήρη απέκρουσε ο τώρα. 3-1 λοιπόν με το γκολ στο δεύτερο μέρος και τη μοναδική επίθεση που έχει κάνει η ομάδα του Απόλλωνα της Ερέτριας στα καρέ του Ταμινέκου και το λάθος που έκανε η αμυντική του έδωσε την ευκαιρία στο Μόρο να κλέψει την μπάλα και να κερδίσει το πέναλτι. Δεν έχει κάνει άλλη επίθεση. Η ομάδα του Ταμινέκου ελέγχει το ρυθμό. Αλλά βέβαια εκτός από τη φάση του 75 και του 53 βέβαια που μείωσε το σκορ δεν έχει δημιουργήσει άλλη φάση. Βλέπουμε τον Ταμινιακό βέβαια να είναι αυτή τη στιγμή να δούμε μια επίθεση που γίνεται με τον Κούρτη ο οποίος κόβεται τελευταία στιγμή εκεί σε πλάγι ο out. Έμπαινε μόνος του ο παίκτης του Ταμινιακού ο οποίος πράγματι έδωσε πνοή στην ομάδα του Βαγγέλη του Ντόπολη. Να πούμε ότι έγινε και δεύτερη ελαγή για τον Ταμινιακό. Ο Λεωνίδας ο πιλάτης μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Κωνστάντιου. Κεφαλιά του Σίμωση γκολ. Γκολ φίλες και φίλοι από τη σέντρα αυτή του Πιλάτη. Ο Σίμωσης με κεφαλιά μειώνει το σκορ. Και έχουμε 3-2. Μεγάλο το μεγάλο διακύμανση του σκορ. 78 λεπτό λοιπόν. Ο Ταμιναϊκός μειώνει. Μόλις ολοκληρώθηκε ο αγώνας εδώ στην Ερέτρια, κοντά μας έχουμε τον προπονητή του Ταμινιακού, τον Βαγγέλη Ντόβολη. Βαγγέλη, δύο λόγια για τον αγώνα. Σήμερα η ομάδα σου πραγματικά πλήρωσε τα λάθη της. Δύο λόγια. Ναι, όντως. Εντάξει, το γκολ που φάγαμε στο 32ο λεπτό ήταν νομίζω καταλήτης στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Ήταν καταλήτης στο να προσπαθήσουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Αγχωθήκαμε πολύ γιατί πάμε σε ένα παιχνίδι λες να κάνω την πρώτη νίκη και από την πρώτη νίκη που λες ότι θα κάνεις τρως το 32ο λεπτό από αστείο ατομικό λάθος τρως γκολ. Είναι δύσκολο να σηκώσεις μετά κεφάλι αν και οι παίκτες νομίζω ότι έχουν την εμπειρία και τη δυνατότητα κάποιοι παίκτες μάλλον να πάρουν την ομάδα στις πλάτες τους για να μπορέσουν να ορθοποδήσουμε όσον αφορά αυτό το γκολ που φάγαμε. Δεν έγινε αυτό. Όταν πήγαμε να ξυπνήσουμε, όταν πήγαμε να πάρουμε πάλι τον έλεγχο του παιχνιδιού, πάλι πεδαριώδες λάθος γκολ. Εντάξει. Τι να πεις, δεν μπορείς να βρεις να πεις κάτι. Δηλαδή ήταν λάθη τα οποία τα πληρώσαμε. Πάντως στο δεύτερο μέρος πράγματι η ομάδα του Αμυναϊκού πίεσε, έπαιξε ποδόσφαιρο, αλλά βέβαια πάλι με λάθος βρέθηκε πίσω. Τι να το κάνω, αυτό λέμε, ότι δύο αστεία λάθη που κάναμε στη διάρκεια του παιχνιδιού δεχτήκαμε γκολ και αυτά ήταν καταλήτη στο να μπορέσουμε να πάρουμε αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα που θέλαμε να πάρουμε. Συνεχίζουμε βέβαια, δεν το συζητάμε αυτό. Καλά, αυτό δεν το συζητάμε καν. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο τώρα. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Θα μιλήσουμε τώρα και με τον προπονητή των νικητών, τον Δημήτρη τον Βαλκάνο. Δημήτρη, πολύ μεγάλη νίκη σήμερα για την ομάδα σου. Ναι, όπως είπα, σημαντική νίκη, μεγάλη νίκη. Συνεχίστηκε, θα έλεγα, η καλή έτσι, εμφάνιση που είχαμε και στο παιχνίδι με του Λίλα. Δεν είχε έρθει εκεί πέρα η νίκη, δεν είχαν έρθει τα γκολ που ζητούσαμε. Σήμερα ήμασταν πιο ουσιαστικοί. Η τακτική μας ήταν ίδια. Ακολουθήσαν τα παιδιά κατά γράμμα αυτά που τους είπα. Ήρθαν και τα γκολ σε καλή αναλογία φάσεων, έτσι οπότε πατάγαμε περιοχή. Τους είπα ότι σήμερα το παιχνίδι θα φέρει 6 βαθμούς. Καθώς το πρόγραμμα μας φέρει με την Ιστιαία, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Συνεχίζουμε τη δουλειά. Είσαι ευχαριστημένος από την απόδοση της ομάδας σου.
Ναι, ναι, γιατί τον τελευταίο καιρό έχουμε βρει ταυτότητα σαν ομάδα. Έχουν έρθει και παιδιά που ήταν έτσι τραυματίες. Σιγά-σιγά βρίσκουμε τον καλό μας σε αυτό. Ξέρουμε, είμαστε ομάδα που ξέρουμε τι θέλουμε στο γήπεδο και κάθε Κυριακή πάμε για το καλύτερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλά.